Ναι. Εξ ονόματος του λαού του καλού κοριού, εγώ ως πρόεδρος του Λαογραφικού και Ιστορικού Συλλόγου και σύντεχνος του Μιχάλη του Μανεδάκη, με μεγάλη και παράλληλη σπουδαία πορεία στα πολιτιστικά, εγώ 35 χρόνια και εκείνο στην κοινότητα, απανωτές 4 φορές εκλεγμένος, με τεράστιο έργο στο καλό χωριό, οφείλω να ευχαριστήσουμε και εμείς από τη μεριά μας το Δέλτα Σίγμα του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου. Είναι μια σπουδαία τιμητική εκδήλωση. Και εμείς το έχουμε κατά νου πριν από 10 χρόνια. Αλλά δεν έτυχε και κλπ. Και δεν είχαμε και μεγάλη αίσθηση, γιατί θα ερχόταν όλο το χωριό. Το καλό χωριό συγκινείται απόψε. Βέβαια, οι νέοι δεν ζήσανε πολύ τα πράγματα αυτά. Οι μεγάλοι είναι άρρωστοι, αρκετοί άνθρωποι στα χωριά. Ξέρετε, λόγω υγείας οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το δούνε. Και λίγο κρύο απόψε. Μου είπαν να μεταφέρω τις ευχαριστίες όλα τα ευχάριστα συναισθήματα που τους καταλήγει το Δέλτα Σίγμα του Ιατρικού Συλλόγου. Ο πρόεδρος, γνωστός, πάρα πολύ γνωστός μου, και όλο το συμβούλιο, τους γνωρίζω όλους, εγώ πολλά χρόνια στα πολιτιστικά, και με έχει συγκινήσει πολύ η προσπάθεια του συντέκνου μου, που ήμουνα το 1976, την επιστροφή που ήρθα στον πύργο, τον Οκτώβριο, και τον χαιρέτησα. Από εκεί και ύστερα βρεθήκαμε στο Πολιτιστικό Σύλλογο. Εγώ γραμματέας και εκείνος πρόεδρος. Αργότερα πρόεδρος κοινότητα εκείνος και εγώ πρόεδρος, από το 82. Εγώ πρόεδρος από το 82. Οφείλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά. Το σπουδαίο αυτό σύλλογο που έχει σπουδαίους ανθρώπους, είναι δυνατόν να μην είναι και σπουδαίοι. Γιατροί είναι. Μην το παρακάνεις το. Γιατροί είναι. Μην το παρακάνεις. Πού θα στραφούμε, στο γιατρό θα στραφούμε. Μην το παρακάνεις. Άλλος ο κοινόγραφος. Λοιπόν. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Νικολαδέκη. Ναι. Κύριο Χατζηδάκη. Δεν είναι. Εδώ είναι ο κύριο Χατζηδάκη. Κύριο Χατζηδάκη, εσύ δεν έχω την ιδιότητα. Βλέπω όλο τον Άγιο Νικόλαο στο πρώτο κύριο Χατζηδάκη. Δεν θα να σας πω ότι όλα όσα σας διηγείται και ο Μιχάλης, τα έζησα κι εγώ την πρώτη νύχτα όπως την ακούσατε περιγραφικά, γιατί συμπεριζόμαστε στην ίδια μονάδα την ίδια στιγμή. Ήμουν εγώ γιατρός της μονάδος τότε και ο Μιχάλης ήταν ένας από τους πολλούς αεροπόρους που είχαμε. Μεταξύ των 66 κατά 4 που βγει το ειδικό προκέπτο να αναγκυλάρω την Κρέτσα, είναι και δουλειά άλλη μια κατάσταση. Το εκκλησιακό κομμάτι σας το περιέγραψε, χρειάζεται να πω εγώ μέσα εκεί. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι τότε, με το πνεύμα και κλίμα της Κούντας, το πιεστικό, μιλώντας με τους αεροπόρους, τους αδέλφους του Μιχάλη την επόμενη μέρα ή τις επόμενες μέρες, διέκρινε κανείς πόσο αυτό το περιστατικό έδρασε καταδυτικά σε πάρα πολλούς συναδέλφους του αεροπόρου της ίδιας μονάδος και όχι μόνο. Δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, δεν ήταν όλοι ασημείωστοι όπως ο Μιχάλης, δεν μπορούσαν να κάνουν το ίδιο διάγραμμα, αλλά κουβεντιάζοντας με αυτούς που είχαν εμπιστοσύνη και μπορούσαν να κουβεντιάζουν, είχε με τον γιατρό της μονάδος, διέκρινα το πόσο συμφωνούσαν και το πόσο αναγνώριζαν από την πρώτη στιγμή την ηρωική, όπως λέγανε, διάβημα αυτή, το εγχείρημα, το οποίο και αυτούς ανέβαζε, αλλά ως εκεί. Δεν μπορούσαν κάτι περισσότερο να πούν ή να κάνουν.
Σε ό,τι αφορά την κατάθεση, ήρθα στα ξένα ο Μέγκο, ο φίλο ο Ρότα, από το ΑΤΑ κάτω και τέσσερις ώρες όρθιο με το ένα πόδι μου για να πω μερικά πράγματα. Πίεση τώρα, τότε καταλαβαίνω. Όχι, λέγανε τα ίδια πράγματα. Το ένα εγχείρημα του Μιχάλη ήταν κάτι που αναστάτωσε όχι την Ελλάδα. Τη στρατηγική του Νάτου, επομένω, με τα κουτιά που υποτίθεται το αεροπλάνο μέσα και που πέσαν στα χέρια των Ρώσων την ώρα εκείνη και μπορεί να άλλαξαν επιχειρησιακές κατευθύνσεις. Όχι, είναι του Νάτου. Όπω το θυμάμαι, το κουβεντιάζαμε τότε την πολιτική γενική. Αργότερα, όσο περάσαν τα χρόνια και γύρισε το 1976 μετά την απόφαση του 5ου του Καραμαλή, του Μεγάλου Καραμαλή, να ανοίξει τις πόρτες και να έρθουν οι πολιτικοί πρόσφυγες από τη μεταναγκώδηση των οργανώσεων κτλ. Άνοιξε την πόρτα και όπως περιέγραψε ο Μιχάλης, ξεκίνησε η διαδικασία και γύρισε στην Ελλάδα. Έπρεπε να γίνει το δικαστήριο που είπε ο ίδιος ότι έπρεπε να γίνει, αφού είχε βάλει τις βάσεις σε Χούντα, επικυρίσσοντας σε θάνατο και δεν θυμάμαι τι άλλο τότε την περίπτωση του Μιχάλη. Τότε στο αεροδικείο της Αθήνας, εδώ ο Σούτσου, κάποιο πρωί, έτυχε να είμαι ακόμα τελευταία χρονιά στην Αθήνα τότε και έκανα συγχωριανό μου δικηγόρο, του Μακαρίτη, του Γιάννη, του Λαδοβλάτη, για όσους είναι καλοκοριανοί. Πήγαμε από τις 9 το πρωί στο αεροδικείο, καθώς στην δίκη του Μανιαδάκη του αεροπόρου πριν από τη Ρωσία. Άρχισε 9 η ώρα το πρωί και τέλειωσε 11 τη νύχτα, θα τα πρώγω μια και δεν το διάρκεια να πει. Και παρέλασε τη μέρα εκείνη όλη η γκάμα όλων των επιπέδων αξιωματική φτάμενη κυρίως όχι μόνο από την 115 που ήταν οι δύο μοίρες που έλεγε, αλλά από όλη την Ελλάδα σαν την υπερασπιστική γραμμή του Μιχάλη. Να βεβαιώσουμε ότι αυτό ήταν ένα εγχείρημα αντίστασης, το αναγνώριζαν όλοι ο ένας πίσω από τον άλλο και θυμάμαι μετά τις 10 που πήρε το λόγο ο ρήτορας βουλευτής του νομού μας, που είχε γίνει Γιάννη Σεργάκη στην υπερασπιστή του Μιχάλη, που έδωσε τη μάχη του επιχειρηματολογώντας να πει στους στρατοδίκες εκεί ότι έπρεπε να δοθεί και ότι έπρεπε να πρωθεί απόφαση περί αντίστασης προς την δικτατορία, προς τη Χούντα. Και προέβησε έτσι και έγινε. Αυτοί οι 10 μήνες που είπε ότι δικάστηκε ήταν γιατί εκεί μείνανε και για άλλους λόγους σκοπότας, πιστεύω εγώ, όπως το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Μείνανε εκεί προκειμένου γιατί ήταν εκείνο το κουκουλί, το περίφημο το κτλ. Ο Μιχάλης ήρθε μετά στο χωριό μας, ήταν ο πρόεδρος των 4 τετραετιών, όταν ομαλοποιηθήκανε και ενσωματώθηκε στην τοπική κοινωνία, λέγεται με πήγε με τα κοινά, γιατί το έργο το είναι τεράστιο, πολύ όμως είπε ο Μιχάλης, προηγούμενος, ακάματος, ακούραστος, με τα δεδομένα της εποχής και με το πνεύμα της εποχής προχώρησε αρκετά πολλά πράγματα σε ένα γυμνασμένο με προβλήματα από ό,τι καλοκαιριό. Και σήμερα είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση απόψε να λέμε αυτά που λέμε εδώ. Ο Μαλιαδάκης, ο Μιχάλης, θέλω να το πω και θα προχωρήσω λίγο, ας είπε πολλά για τους βουλευτές. Έκανε ό,τι έκανε και όπως ακούσαμε περιγραφικά απόψε, χωρίς σεμνά μέχρι και απόψε. Να διεκδικήσει λόγους ιδιαίτερους, πιο ψηλά, να προβάλλει, να επιθέτει, να προβληθεί. Σε μια εποχή το έκανε που ήταν το 4ος χρόνος από τα 7 χρόνια της διδακτορίας, που η πίεση ήταν μεγάλη, ήταν παντοδύναμη. Το Πολυτεχνείο που γιορτάζουμε σήμερα, και αυτό σαν αντίσταση, ήταν πια όταν ήταν εν δυνάμει την εισηγεμότητα, την εισηγενής, πλέον η Χούντα της εποχής εκείνης, και κάποιοι που κλείστηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο για 24 ώρα και όχι για ένα τέτοιο εγχείρημα σε μια προηγούμενη εποχή, πιο σκληρή, πιο στην ακμή της, θα πω ότι και αρκετοί, τολμώ να το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, εξαργύρωσαν κάποια πράγματα, ακόμα και στο πολιτικό στίγμα, στη συνέχεια, κάτι που δεν συνέβη στην περίπτωση του Μιχάλη Μανιαδάκη. Αυτό είναι κάτι πολύ κομβικό. Και στέκομαι και θέλω να το τονίσω και να το πω και να το καταλάβουμε, να το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται ο Μιχάλης ένα χειροκρότημα αυτή τη στιγμή. Το σημείο. Είσαι παράδειγμα, έγραψε ένα βιβλίο,
το διαβάσαμε όλοι και όσοι το διάβασαν πρέπει να το πάρουν από προμηθευτών, γιατί εκεί μέσα γράφεις πολύ περισσότερα από όσα μπόρεσε λίγο χρόνο σε να πεις και να ακούσουμε εδώ πέρα. Η ιστορία που είναι μέσα συμπυκνωμένη μέσα σε κάποιες σελίδες ενός βιβλίου. Και το συστήνομαι να όσοι ακούσανε ή όσοι μπορούν να μεταλαμβανεύσουν το τι ακούσανε, να το προτείνουμε αυτό το βιβλίο, γιατί θα πάρουμε περισσότερα πράγματα από αυτή την ιστορία που ενδιαφέρει. Μιχάλη, να είσαι τη γεια σου. Ευχαριστώ πολύ για τα υπόλοιπα μας χρόνια. Έκανες άθλο. Έκανες εγχείρημα, έκανες ηρωισμό, κάτι που σου είπα και πάτιο το παραγραφάνω, εσύ δεν μπορεί να μην το έσεις γιατί έλπες. Εμείς που μείναμε τότε, άκουγα τους αεροπόρους και στο νοσοκομείο που πήγα και κανένα 20 μήνες μετά τα Χανιά, που πέρασαν για το ΚΑΙ, το κέντρο της ιατρικής ειδικής, που ήταν από την Ελλάδα, το συζητούσαμε και όλοι αποκαλυπτόταν στο εγχείρημά σου. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κουνανό, Νίκος Κοκκίνης, καθηγητή. Καλησπέρα. Εγώ νιώθω την ανάγκη σαν άνθρωπος του τόπου, σαν απλός πολίτης, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας. Γιατί με την πράξη σου αυτή σηματοδότησε ιστορικά ένα γεγονός που μπορεί να διδάσκεται στη γενναία και νιώθω με περηφάνεια και συγκίνηση να κάνει στο λέω την καρδιά μου. Αλλά θέλω να πω και μια κουβέντα γιατί σε γνώση του 82, σ' άκουγα, σε γνώση του 82, ήσουν πάντα στα ύψη. Γιατί τότε εγώ σαν πρόεδρος της κοινότητας Κρυσάς και εσύ στο καλό χωριό, ξέρεις από κοντά την ατομιστικότητά σου, την ανιδιοτέλειά σου και την προσπάθειά σου για να φέρεις μια ποιότητα στο χωριό σου και στο χώρο σου. Σας ευχαριστώ, ναι, σας ευχαριστώ εγώ προσωπικά και την όσο όλο. Ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστώ μέσω εσένα και τον Ιατρικό Σύλλογο που διαλέξατε να κάνετε μια τέτοια κίνηση από αυτό που διέψε να πω και εγώ και στο μέρα από εδώ. Παρελά. Και όλα για το Πολυτεχνείο. Γιατί εγώ απλώς έκανα το παθήκον μου τότε, επιβεβλημένο παθήκον, έτσι μου λέει η συνείδησή μου. Και όχι για να ζητώ ρέστα. Έλα, παρελά. Δημήτρη, σκούτα το παιδί, σηκώνει και όποιος μετά σηκώνει. Θα μου εστέψω δύο λόγια από την προσωπική μου πει από μακριά, όχι μέσα από την Ελλάδα, για την αντιστασιακή σημασία του εγχειρήματος του Μιχάλη Μανιαδάκη. Η Χούντα, η ανατροπή του καθεστώτος του Δημοκρατικού της Ελλάδας με βρήκε στη Δυτική Ελβετία. Επέστρεψα αμέσως στη Ζυρίχη, τα πολλοί Έλληνες σε κατεστημένα για να οργανώσουμε αντιστασιακό αγώνα. Διεπίστωσα στη διάρκεια της τακτορίας, την οποία ευτυχώς επέρασα στο εσωτερικό, ότι πέντε σημαντικά γεγονότα βοήθησαν αποτελεσματικά την ανάπτυξη και αντιστασιακού κινήματος, αλλά τον κλονισμό της εμπιστοσύνης που έτρεφε αυτό το καθεστώς, το κουτικό και βασιλοκουτικό στην αρχή, ότι δήθεν έσωσε την Ελλάδα από την κομμουνιστική επιβουλή, εκλονίστηκε με το πρώτο γεγονός που έγινε το Δεκέμβριο του 1967, το δήθεν βασιλικό αντιπραξικόπημα. Πολλοί, και το διαπίστωσαν στην Ελβετία, λέγανε ναι, ευτυχώς υπάρχει ο βασιλιάς και προστατεύει και την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, αλλά και την Ευρώπη από την κομμουνιστική επιβουλή. Το ψευτοαντιπραξικόπημα της οικογένειας των Γλίξπουρ εκλώνησε αυτή την εμπιστοσύνη. Αφού ο βασιλιάς έκανε πραξικόπημα κατά της Χούντας, αυτή είναι επικίνδυνη που είναι, η Χούντα. Ένα δεύτερο καθεστώ, ένα δεύτερο πολύ σημαντικό γεγονός που ξεκίνησε από τη Γαλλία, έγινε πια το 68, με το περίφημο κινηματογραφικό έργο του Κώστα Γαβρά, «Ζήτα», που εξιστορούσε κατά μυθιστορηματικό ένα γραφειρό, ένα απλό τρόπο, τι στην καθεστώς επικρατούσε πριν από τη Χούντα στην Ελλάδα, οδήγησε στην δολοφονία του βουλευτή και καθηγητού του Πανεπιστημίου της Ιατρικής, Γρηγόρη Λαβράκη. Το τι απήχηση βρήκε αυτό το έργο στη Γαλλία είναι κάτι το ασύλληπτο. Όλοι οι Γάλλοι μου λέγανε το πρώτο κινηματογραφικό έργο για το οποίο στο τέλος του όλοι οι θεατές, τις κινηματογραφικές αίθουσες, χειροκροτούσαν.
σκεφτείτε σε πολλούς κινηματογράφους στο Παρισίον, η τελευταία προβολή ξεκίνησε το στη 1 το πρωί. Διότι απ' έξω υπήρχαν ουρές εκατοντάδες θεατές. Το δεύτερο σπουδαίο γεγονός. Το τρίτο ήταν του Μιχάλη Μαγαδάκη. Στο εσωτερικό σας να μην έγινε γνωστό, καθώς σας ακούνταν καταπτύξεις ειδήσεις, αλλά από το εξωτερικό άρχισαν να διαρρέουν, να εισραίουν, να διαρρέουν προς την Ελλάδα πληροφορίες. Ενθουσιαστήκαν όλοι. Καταλάβαμε ότι η αεροπορία δεν ελεγχόταν από τη Φούντα. Το κατάλαβε και η Φούντα, το καταλάβαν και οι προστάτες και οι καθοδηγητές της Φούντας, οι δυνάστες εκείνων του Ατλαντικού. Το τέταρτο γεγονός ήταν η αδασία της στάσης του αντιτοπικού βέλους που βρισκόταν στην Ιταλία. Κατέβηκαν όλοι οι ναύτες με τους επικεφαλείς τους, ζητήσαν άσυλο στην Ιταλία και το αντιτοπικό, όπως και τα ρωτάω του Μανενάκη, παρελύσει από κουτικούς αξιωματικούς, συναρτικούς και αεροπόρους και τον Ελλάδο. Και το πέμπτο συγκλονιστικό ταραχώδες αυτό που επούνησε τα θεμέλια της Φούντας, του κουτικού καθεστώτος και ανάγκασε τους προστάτες να το εγκαταλείψουν και έπτω τον δεν σήκωνε πια, ήταν η εξέλιξη που θα γιορτάσουμε από σήμερα και αύριο το φοιτητό του Πολυτεχνείου, την οποία εξέλιξη υποστήριξε και στην οποία συμμετέχει σύσσωμος ο λαός, ο πραγματικός δημοκρατικός λαός της Αθήνας. Η Φούντα διατηρήθηκε ακόμα υπό άλλη μορφή, γιατί, διότι έπρεπε να τελειώσει και τη δεύτερη αποστολή της. Η πρώτη αποστολή της ήταν η εκμετάλλευση του πυρηνικού χώρου από τις αμερικανοκίνητες δυνάμεις για να χτυπήσουν τον αραβικό κόσμο και να συντρίξουν οριστικά το λαό της Παλαιστίνης. Αυτό το συγκλονιστικό γεγονός επαναστάσεως της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου ήταν και το τελευταίο χτύπημα. Όταν λοιπόν οι υπερατλαντικοί δυνάστες του ελληνικού λαού επέτυχαν και το δεύτερο σκοπό τους, την κατάρρευση της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, η Χούντα αμέσως την επόμενη μέρα είπε: μπορείτε να βγαίνετε, πάρτε τη σύνταξή σας. Και φύγαμε. Αυτά ζήσαμε. Είχα φύγει από την Ελλάδα απελπισμένος και από τη δυσπραγία την οικονομική, την οικογενειακή αλλά και τους καταταγμούς από το καθεστώς και με την πεποίθηση και απόφαση να μην ξαναγυρίσω στην Ελλάδα. Εγύρισα. Και γύρισα και στην Κρήτη. Διότι κάποιος με περίμενε. Δυστυχώς αυτός ο κάποιος πρόσφατα εξέλιπε. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Για εμάς μας συγκλώνησε και το γεγονός της απαγωγής του Εαντακώτα από το Μενατάκ, από την Κρήτη και ταξίδι μέσω Τουρκίας μέχρι της Ρωσίας. Διότι το εκμεταλλευτεί για να καταλήξει προπαγανδιστικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πρώτα μεταξύ των Ελλήνων και μεταξύ εκείνων τους, των Ευρωπαίων οι οποίοι συμπαθούσαν το ελληνικό δημοκρατικό κίνημα. Αλλά άρχισε πλέον να εδραιώνεται και στα κράτη, σε επίσημες κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών, ότι το καθεστώς της Χούντας είναι σαφρό, επικίνδυνο, διαβρώνει τις ένοπλες δυνάμεις πάνω στις οποίες ελπίζανε ότι έπρεπε να στηριχθεί η Δυτική Ευρώπη για να αποφύσει τον κομμουνιστικό κίνημα. Λοιπόν, είχε σημαντική απήχηση στο εγχείρημα του Μιχάλη Μαμιαδάκη, έστω και αν τα κίνητρά του δεν ήταν αμυγός πολιτικά, διπλωτικά, αλλά πρώτα προσωπικά, επαγγελματικά για απογοήτευση. Κοινωνικά, διότι έβλεπε την εξαθλίωση της Ελλάδος και πολιτικά, διότι έβλεπε ότι καταβαρωνόταν το γόητρο της Ελλάδος, ότι έπρεπε κάπως να αντιδράσει. Σε αυτά τα πλαίσια, όσο και αν δεν ήταν αμυγός πολιτικό, αντιχουντικό το διάβημά του, η καταλυτική του σημασία πάνω στη τόση της Χούντας δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Χειροκροτώ.